Επίκουν και άλλο τα πράγματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και στην Αχαΐα, οι οποίοι λόγω της φορολογίας και σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση που βιώνει η περιοχή και η χώρα, αδυνατούν να διατηρήσουν τα ακίνητά τους. Σύμφωνα και με την πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Αχαΐας, Κυριακή Αθανασιάδη, οι κατασχέσεις μισθωμάτων από το δημόσιο και οι κατασχέσεις ακινήτων είναι δυστυχώς συχνό φαινόμενο και στο νομό. Όπως τονίζει μάλιστα, αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τους φόρους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κρατήσουν και κάποια να οδηγούνται άρον-άρον στην πώληση έναντι πινακίου φακής. Την ένταξη στο ΕΣΠΑ τη συνέχιση των εργασιών ανάδειξη και ανάπληση του αρχαιολογικού χώρου τη Πλευρώνα με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ανακοίνωσαν σήμερα ο Γενικό Γραμματέα τη Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο Τάσο Αποστολόπουλο και ο Νομάρχη Ετωλακαρνανία Θήμιο Σόκο, μετά τη συνάντηση εργασία που είχαν στην Ομαρχία και στην οποία συμμετείχε και ο επίτιμο Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτισμική Κληρονομιά και υπεύθυνο για τα έργα αναστήλωση στην Πλευρώνα Λάζαρο Κολώνα. Η μερίδα με θέμα απόψει και συμπεριφορέ επισκεπτών, δημοτών και επιχειρηματιών στο Δήμο Ναυπάκτου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΙΣΕΕ. Η ημερίδα θα αφορά ουσιαστικά τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών αλλά και τη συμπεριφορά των επιχειρηματιών. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν αρχικά οι στόχοι της έρευνας από τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδος, Μένιο Χάρο, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, Γιώργος Παναγόπουλος. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ενημερώνει τους καταναλωτές της περιοχής Παλαιοπαναγιάς ότι λόγω εκτέλεσης συγκεκριμένων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο θα υπάρξει διακοπή ρεύματος για αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Τα συνεργεία θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η εργασία να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί μπορεί η επαφή αυτή να είναι επικίνδυνη, ενώ για τους ίδιους λόγους οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.